μας κλειδώσαμε με ένα φιλί αγαθή και ματώσαμε. Για πες μου πια, αλήθεια μας προδώσαμε. Ποιο εαυτό σου μ' αφήσες να πιω. Τα του κρατώ αγαπώ. Ας με κερνάς το μέλι με το αλάτι, τη ζωή μου δίπλα σου περνώ. Είχα μια συνάντηση με τον Μακαρίτη λίγο πριν το μοιραίο και μου μίλησε για σένα. Μπορεί όλο αυτό να μην είναι τυχαίο. Μπορεί να ήταν στημένο. Αν είναι όντως έτσι, τότε η υπόθεση αφορά και εμένα. Το μόνο που έκανα ήταν ότι ήπια. Αλλά χάπια και τέτοια ποτέ, στορκίζομαι. Σε πιστεύω, αγάπη μου. Πάντως είναι πολύ καλό και για μας που είστε εδώ. Όσο για εκείνο που λέγαμε πριν, μην ανησυχείς. Το κανόνισα. Σου μιλάω, παιδί μου, γιατί ήρθες εδώ. Επικοινώνησες με τους γονείς σου, έχουν τρελαθεί. Το έχεις σκάσει από τον άφλιο. Αυτό σε νοιάζει εσένα τώρα, η οικογένειά σου. Είδα πει αυτό, τι εννοείς τώρα. Τι εννοώ! Ρώτα την κόρη σου. Σαν πολύ ύφος δεν έχεις, μου φαίνεται. Ξεχνάς για ποιο λόγο είμαστε εδώ πέρα. Μπαμπά, θέλω να πάμε σπίτι. Έχω ρε μου. Θα κάνω μια σοβαρά, εντάξει. Θέμα, θέμα, σώπα. Σου πάμε. Τι έπαθανε. Σου πάμε. Έλα, έλα, έλα. Ο Ασλάνης γιατί είναι έξαλλος. Με ποιον. Δεν ξέρω με ποιον. Αλλά έχει να κάνει με σένα. Όπα, αυτός μου χρωστάει χάρη κανονικά. Τι χάρη. Λέγε. Αντί να μου πει και ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ποιο πράγμα. Ακούω. Όπα, σίγουρα έχει γίνει παρεξήγηση. Θα σου εξηγήσω και θα καταλάβεις. Το καλό που σου θέλω. Ωραία. Ηρέμησε όμως πρώτα. Ελπίζω να έχεις πολύ καλή δικαιολογία. Γιατί τώρα πρέπει να δικαιολογηθώ κι εγώ σε κάποιον που δεν αστείευεται. Το πιασες. Τηλεφώνησε ο Άρης. Παίρνουν τη Σάντρα και φεύγουν από το νοσοκομείο. Α, είναι καλύτερα δηλαδή. Ναι, δόξα τω Θεώ. Ώρα να πάμε κι εμείς σπίτι μας, ε. Εγώ θα μείνω λίγο ακόμα. Γιατί? Περιμένω τον Τόνι. Θες να είσαι μπροστά? Φυσικά. Θέλω να δω τα μούτρα του. Αν και εμένα άλλο με καίει τώρα. Βλέπεις, κάθε φορά κάτι συμβαίνει και αλλάζουν οι προτεραιότητες. Τι είναι πάλι? Ανησυχώ για τον Άρη. Τι μπορεί να σκέφτεται για τον Φιλίππο? Φοβάμαι μήπως φανταστεί ότι έχεις εσύ κάποια σχέση με το θάνατό του. Ελπίζω όχι. Αν όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο, καλό θα να το βγάλει από το μυαλό του. Μην κάνει καμία κίνηση και μπει σε κίνδυνο. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσεις και εσύ. Παράτα μας κι εσύ. Σε ευχαριστώ που δεν είπες τίποτα στον Άρη. Τις είδες τις φωτογραφίες? Τις είδα. Ωραία. Γι' αυτό δεν είπα τίποτα. Δεν το έκανα για σένα. Δεν θέλω να νιώσει όπως ένιωσα εγώ. Αλλά στο λέω έτσι και συνεχίσεις αυτό το πράγμα. Η Σάντρα δεν έχει καμία σχέση. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησαν όλα, αλλά... Τι λες, τις είδες τις φωτογραφίες? Τι κάνανε, γιόγκα? Τις ρίξανε χάπια στο ποτό. Δεν ήξερε τι έκανε. Ναι, καλά. Απλά το λες για να την υπερασπιστείς. Εσύ με τον αδερφό του άντρα σου και εκείνη με το φίλο της ξαδέρφης της. Δεν το λέω εγώ, Στέλλα.
Η γιατρός το λέει που είναι ειδική. Όσο για το άλλο... Στέλλα. Παπά, πάρε με από εδώ. Έλα, κοριτσάκι μου. Η μαμά σου έχει τελαθεί. Γεια σου, Λένη. Πάμε να φύγουμε. Έλα. Έλα, τι έγινε. Τη βρήκες? Έπρεπε να το περιμέναμε ότι θα πήγαινε από το νοσοκομείο. Τι? Τι λες, μισό λεπτό για να καταλάβω. Αυτός που ήταν στη φωτογραφία δίπλα από τη Σάντρα ήταν ο Άγγελος. Ο φίλος της Στέλλας. Καλά, και πώς βρέθηκαν οι φωτογραφίες στα χέρια του παιδιού? Της έδωσες ένα φάκελο χωρίς να ξέρεις τι έχει μέσα? Τέλος πάντων, δεν θέλω να ακούσω άλλα. Δώστε μου. Δώστε μου, θέλω να της μιλήσω. Δώσε μου, τι είπα! Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν πειράζει. Θα τα πούμε όταν έρθετε σπίτι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες να με βοηθήσεις, αλλά έχασες. Σοφία, πόσο έχεις πει η λαϊκισία τόσο χάλια? Να σου πω, δεν είμαι Στέλλα, ούτε εσύ η μάνα μου, κατάλαβες? Ναι, είσαι η Σοφία και είσαι κόρη της Αλεξάνδρας και εγώ αυτό το σκηνικό τον ζω από παιδί. Όχι. Όμως, αμά... Όχι, έχω ορκιστεί, δεν θα αφήσω καμιά γυναίκα της οικογένειάς μου να βρεθεί σε αυτά τα χάλια. Όχι, Στέλλα μου! Μη! Όχι, Σοφία, όχι, φτάνει. Φτάνει. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Συγγνώμη. Έλα, έλα. Έλα. Πάμε σπίτι. Δεν πειράζει, πάμε. Πάμε σπίτι. Πάμε σπίτι. Έλα, πάμε. Σοφία, όλα καλά? Είναι μια χαρά. Ευχαριστούμε. Έλα, σοφάκι μου, σε παρακαλώ. Όμορφη κόρη του, Είναι κουκλάρα, θεία. Κοίτα, μην πας χρυθείς από τα ωραία της τα μάτια και δεν είσαι εντάξει υποχρεώς σου. Μπράχος. Τον άλλο τον γνωρίζω, είναι ο δικηγόρος του Γιώργου. Του σιά μου, έλα ρε. Ήθελα να ξέρω τι παιχνίδια παίζονται. Πάντως η κοπέλα δεν έχει καμία σχέση. Από όσον έχω καταλάβει που τους παρακολουθούσατε. Φοβάμαι ότι ήδη παρασύρθηκες. Πρόσεχε. Στη δουλειά μου είμαι επαγγελματίας. Σε χωρούν τέτοια. Αλλά από την άλλη, το ωραίο πρέπει να το θαυμάζουμε. Και με τυφλός. Αν
Προσέχε το νου σου, γιατί τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Έχει στηθεί ο ιστός της αράχνης και πρέπει να είμαστε πολύ εφευρετικοί για να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι κόλπα παίζονται. Φεύγω αύριο. Πού πας? Στην Αθήνα πάλι, πού άλλο. Πρέπει να υπογραφούν οι τελικές συμφωνίες. Ευτυχώς που μου το είπες, να σου ετοιμάσω την παλίτσα σου. Θα πάω στη Λευκοσία απόψε. Ας εννοηθώ με τους δικηγόρους. Θέλω να είμαι προετοιμασμένος στην αυριανή συνάντηση. Τι είδους συνεργασία είναι αυτή? Από πώς που ενδιαφέρθηκε ο Ασλάνης? Γιατί ρωτάς, ρε αγάπη μου? Ό,τι και να σου πω, μήπως θα καταλάβεις. Για να έχω μια εικόνα, Γιώργο. Να μην ξέρω τι συμβαίνει σπίτι μου. Νόμιζα ότι μου είχες εμπιστοσύνη. Με έχεις στο σκοτάδι, Γιώργο, και ανησυχώ. Και στο κάτω-κάτω για τη δική μου ζωή μιλάμε. Να μην ξέρω τι γίνεται. Δεν μου πέφτει λόγος. Προς το παρόν τουλάχιστον. Θέλω να είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όλα πάνε καλά. Με προληπτικό, τι να κάνουμε. Καλό, για δουλειά, μιλάτε στο τραπέζι. Εσύ να φας το φαγητό σου και άσε μας εμάς. Δεν θέλω άλλο. Εσύ τον έκανες έτσι αυτό. Εμένα δεν μ' ακούει. Να πηγαίνω κι εγώ σιγά-σιγά. Α, ναι. Ή από αν επιτρέπετε, θα πάω σινεμά με τις φίλες μου. Να σε φιλήσω τώρα, γιατί δεν ξέρω αν θα σε δω αργότερα. Μπορεί να μείνω στη Λευκοσία απόψε. Αυτή τη φορά μην γυρίζει με δύο χέρια όμως, εντάξει. Όχι, βέβαια. Τι άλλες να σου φέρω? Το αφήνω ανοιχτό. Εμπιστεύομαι το γούστο σου. Κοριτσάκι. Κανά δεσμό έχει? Καμιά φορά αναρωτιέμαι πως είναι καλύτερα να μένεις στο ρόλο σου, του κουβαλτή. Τι δεσμό και βλακίες μου λες? Δεν έχουμε γίνει λίμπα με το σταυλίτη. Γιατί? Μήπως θα το μάτρευτεί? Χριστέ μου! Η εικόνα μας, τι θα πει ο κόσμος, δεν σε νοιάζει? Τέλος πάντων. Με τον Όντα τι γίνεται? Είναι ενημερωμένος για αυτά? Ο Νόντα ζεστάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν του κρατώ κακία. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να κοιτάξω το δικό μας συμφέρον. Έστω και ερήμην του. Τι εννοείς? Τι, έχεις σκοπό να χαλασείς τις σχέσεις μας με τον Όντα? Τον άνθρωπο που ήταν κοντά μας από τον καιρό που παντρευτήκαμε και μου το λες έτσι ξαφνικά, έτσι, στη ψύχρα? Και μου λες να μην ασχολούμε. Σε αυτή τη φάση το μόνο που χρειάζομαι από σένα είναι να με βοηθήσεις να είμαι ήρεμος. Μόνο έτσι θα πάρω τις σωστές αποφάσεις. Από ό,τι βλέπω, μια χαρά τις έχεις πάρει τις αποφάσεις σου. Και εσύ πάλι δεν ήπιες καθόλου. Αυτό και είναι καινούριο. Εγώ θα οδηγήσω γι' αυτό. Τι έπαθες, Νίκη? Τώρα που επιτέλους τα πράγματα πάνε καλά. Έπαθα ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν γίνεται να πηγαίνεις για φούντο και να μου το κρύβεις και ούτε να μου λες ότι όλα είναι εντάξει και εγώ να το πιστέψω. Τι είμαι δηλαδή, η Φιλιππινέζα σου? Έλα, πάμε να κάτσουμε. Μπορείς να ψάξεις ανά φωτομοντάζ. Είναι η μόνη εξήγηση. Ρε αγάπη μου, μια κακή στιγμή ήταν. Μην το κάνουμε αμερικάνικα με τη στόρη μας. Έχει δίκιο η μητέρα σου. Ποιος να ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο? Δεν το χωράει το μυαλό μου. Εγώ με τον Άγγελο. Είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα, σταμάτα να το σκέφτεσαι. Όχι, δεν μπορώ να σταματήσω να το σκέφτομαι αν δεν βρω εξήγηση. Αν είχε γίνει το οτιδήποτε, κάτι θα θυμόμουν. Δεν μπορεί. Σάντρα. Το μόνο που θυμάμαι ήταν που χόρευα. Ο Ιούλιος με τράβαγε να φύγουμε και εγώ δεν ήθελα. Έλα, βρε αγάπη μου, είσαι ταλαιπωρημένη. Πάμε πάνω να ξεκουραστείς. Με τη Στέλλα τι θα κάνω? Με μισή? Τίποτα, θα κλείσει διακόπτη και θα πάω στο κρεβάτι σου. Λοιπόν, πήγαινε, σε παρακαλώ, γιατί θα την πάω με το ζόρι. Εγώ δεν θα κάνω ποτέ κάτι με το αγόρι της ξαδέρφης μου. Ούτε που θα μου πέρα για το μυαλό. Το ξέρουμε αυτό. Και ναρκωτικά! Είμαστε σοβαροί! Εμένα μόνο η μυρωδιά του τσιγάρου με αρρωσταίνει. Ειδικά όσο σκέφτομαι τι σκέψεις κάνει αυτή τη στιγμή για μένα η Στέλλα. Λοιπόν, έλα, όπως είσαι στο κρεβάτι σου, αλλιώς θα σε πάω πίσω στο νοσοκομείο. Έλα, πάμε πάνω. Στοίχημα θα πρέπει να παίξω το τηλεφώνημά σου. Πρόδρομε, πρέπει να μιλήσουμε. Αυτά που συμβαίνουν με ξεπερνούν. Εσύ τι αναφέρεσαι? Στο Φιλίππο, φυσικά. Είδα τι έγινε στις ειδήσεις. Κοντεύω να τρελαθώ. Έχεις μάθει λεπτομέρειες? Α, αυτό.
Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Αυτό όμως, από ό,τι φαίνεται. Γνώριζε κάποια πράγματα σχετικά με τον φόνο του πατέρα μου. Όταν αποφάσισε να μιλήσει, βρέθηκε νεκρός. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση αυτό. Έλα τώρα, μην γινόμαστε συνωμοσιολόγοι. Η συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον ξεκαθάριζε. Αυτό πιστεύεις? Έτσι φαίνεται. Κοίταξε. Ο άνθρωπος είχε πιει. Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, πήρε φωτιά το αυτοκίνητο και απαθρακώθηκε. Ατύχημα ήταν. Πολύ αμφιβάλλω. Άκουμε που σου λέω. Μάλιστα θυμάμαι μια περίπτωση καρπών που είχε γίνει. Μιλάμε για πριν αρκετά χρόνια. Ήταν μια γυναίκα και είχε γίνει μεγάλος ντόρος τότε. Η αστυνομία υποπτεύθηκε τον άντρα της. Το έψαξαν πάρα πολύ καλά, ναι. Αλλά δεν προέκυψε τίποτα το περίεργο. Προδρόμε, δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι από τη στιγμή που συνάντησα εκείνον τον δημοσιογράφο στη Λεμεσό που δεν μου είπε και τίποτα τελικά, έχουν αρχίσει να συμβαίνουν πολλά περίεργα πράγματα. Πόσες φωτιές έχεις ανάψει, Δημοσθένους? Ο Μενεγάκης είναι γνωστός σου. Θέλω να τον συναντήσω. Μόλις τακτοποιήσω κάποια πράγματα εδώ πέρα, θα έρθω στην Κύπρο. Για το Μενεγάκη σκοπεύεις να έρθεις? Τι θες να πεις? Έλα, Άρη, μην κρύβεις από τον εαυτό σου. Ήρθε η κόρη του Γεωργίου και με βρήκε. Κάτι είχα υποπτευθεί για το τι γίνεται, αλλά μετά από αυτά που μου είπε, σιγουρεύτηκα. Άκου να σου πω, επειδή σε ξέρω και είμαι φίλος, σου λέω να προσέχεις. Μπαίνεις σε δύσβατα μονοπάτια. Πρόσεχε. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Πάντως σε μένα το έργο δεν μου άρεσε καθόλου. Ούτε εμένα. Υποχάσαμε το φινάλε καθημερινή. Bang, bang, my baby shot me down. Περίμενε λίγο. Γεια σου. Γεια σου, Χριστίνα. Πώς πάει, όλα καλά? Μια χαρά, εσύ? Βραδινή έξοδο, ε. Ναι, μωρέ. Είχαμε πάει να δούμε μια ταινία, αλλά ήταν μούφαση. Έμαθα δουλειά με τη μητέρα μου. Ουσιαστικά ξεκινάω αύριο. Θα επισκεφτούμε το εκλογικό κέντρο του συνδυασμού. Α, ωραία. Να σου ζητήσω μια χάρη. Ό,τι θέλεις. Μην πεις τη μάνα μου ότι είναι η ιδέα. Για να μην μου το ζητούσες δεν θα το έλεγα. Μην ανησυχείς. Είσαι τέλεια, το ξέρω. Όχι ότι συμβαίνει κάτι. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Η μάνα μου δεν το πάει καθόλου για κάποιο λόγο. Δεν θέλω να με ζαλίζει με την κρίνια της. Μην ανησυχείς, δεν θα πω τίποτα. Κάτι ξέρω από αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Καλή νύχτα για αύριο. Να είσαι καλά. Γεια. Γεια. Άντε, αφού μας πήρες αρωνάρο από το σινεμά, πες μας τον πόνο σου. Μίλησα με το γιο μου. Και μη φανταστείτε ότι κάναμε μια απλή κουβέντα, τον πέρασα από κανονική ανάκριση. Και? Δεν έχει ιδέα τι έγινε. Όχι δεν έκανε κακό στο κορίτσι, αλλά έμεινε εκεί και να την προσέχει. Αν κατάλαβα καλά, είχε πιει πολύ, τσακώθηκε με το αγόρι της και... Δεν μας τα λες καθόλου καλά, Τόνι. Δεν ακούς τι σου λέω. Στορκίζομαι. Και αν θέλεις, θα φέρω εδώ τον Άγγελο να στα πει και ο ίδιος. Έλα τώρα, Αντώνη, σε μένα μιλάς. Αν ήταν αθώος και αλτρουιστής όπως τον παρουσιάζεις, θα έμενε εκεί να μας εξηγήσει και να τη βοηθήσει. Γιατί εξαφανίστηκε, γιατί το έβαλες στα πόδια μου, λες? Γιατί είναι ηλίθιος και εγώ αυτό του. Όχι, είναι πανέξυπνος. Έφυγε για να γλιτώσει το αυτόφορο. Λοιπόν, ή όλο αυτό είναι μια εγκληματική ενέργεια του νεαρού για την οποία φυσικά θα την βοηθεί. Πέτρο, αφού σου εξήγησε. Ή είναι κάτι άλλο. Μεγαλύτερων διαστάσεων. Κι αν είναι έτσι, αυτό θα έχει άλλες συνέπειες. Άλλες συνέπειες, δεν καταλαβαίνω, Πέτρο. Πού το πας? Όλα αυτά 40 χρόνια είχαν μείνει στη σκιά. Όπως είχαμε αποφασίσει και όπως είχαμε ορκιστεί να γίνει. Και ξαφνικά άρχισαν τα χτυπήματα, το ένα πίσω από το άλλο. Η Στέλλα που ζει στον Άπλιο, από όλα τα αγόρια που μένουν στην Αθήνα, γνωρίζει και ερωτεύεται το γιο σου. Εγώ δεν σου το είπα αυτό. Περίμενε. Αν κάποιο έλαβε μέτρα, αυτό και μετά εγώ. Εσύ λες ότι. Η Θοδώρα, άρρωστη, θυμάται ξαφνικά τη Σοφία και θέλει να τη γνωρίσει. Ο Φιλίππου, από τη μέση του πουθενά, πετάει αιχμές. Και τώρα ο γιο σου προσπαθεί να βιάσει την εγγονή μας.
Θες να μας πεις ότι όλα αυτά είναι τυχαία? Εγώ συμφωνώ με την Demet. Ξέρω, δεν σου λέω αυτό που θα θέλεις να ακούσεις αυτή τη στιγμή, αλλά... Αλλά να πεις αυτό που σκέφτεσαι. Η αλήθεια είναι πως η απόσταση που σας χωρίζει είναι το μικρότερο πρόβλημα στην περίπτωσή σας. Οι διαφορές σας είναι τεράστιες, ρε φίλε. Πώς να το κάνουμε? Διαφωνώ. Όταν υπάρχει αγάπη, όλα λύνονται. Και οι διαφορές μικραίνουν και τα εμπόδια ξεπερνούν. Όλα. Καλά, όταν αρχίσουν τα δικά σου, τότε θα σε δω. Εγώ δεν μασάω. Το ξέρεις. Συγγνώμη. Για μένα μιλάμε τώρα. Τα δικά σας, άλλη φορά. Αν υπήρχε κάποιος τρόπος να πάω να μείνω Κωνσταντινούπολη. Είσαι καλά, ρε. Θα ήταν μια λύση. Ποιο το να ξενιδευτείς? Ναι, να ξενιδευτώ. Μέσα στο χάος τόσα εκατομμύρια κόσμος, μια χαρά θα είμαστε. Θα βολευόμαστε. Τι πήγαινε? Ποιος σε κρατάει? Τι του λες και εσύ, ρε Χριστίνα? Άμα πιστεύει πως αυτή είναι η λύση, γιατί όχι? Στο κάτω-κάτω μπορεί να κάνεις μια δοκιμή. Μένεις αρχικά για κάποιο διάστημα και μετά βλέποντας και κάνοντας. Είστε για δέσιμο και οι δύο, μου φαίνεται. Τουρκάλα εκείνη, Κύπριος εσύ, είναι κάποια πράγματα που ούτε αλλάζουν ούτε ξεπερνιούνται και στην άκρη του κόσμου να πας. Μην τον ακούς, Πανίκο. Δεν υπάρχουν διαφορές στον δύο άνθρωποι αγαπητοί πραγματικά. Θυμάσαι στον Notting Hill? Ο Χιου Γκραντ ένας απλός βιβλιοπόλης ήταν. Ο γλυκός μου. Αν δεν πιστέψεις εσύ πρώτος στο happy end, τότε δεν έχεις καμία ελπίδα. Ας επικεντρωθούμε στο πρόβλημα. Πού ακριβώς κολλάτε, ότι ο ένας είναι εδώ και άλλος εκεί? Σιγά το πράγμα. Θα βρεθεί μια λύση. Ναι, αλλά ξέρεις κάποιον τρόπο, υπάρχει δρόμος. Ας το πάνω μου. Άμα βάλει η Χριστίνα κάτι με το μυαλό της, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πετύχει. Γι' αυτό να το λάβουν σοβαρά υπόψη μερικοί. Είδες τι πάθαμε, φίλε μου? Εσύ έμπλεξες με μία μουσουλμάνα και εγώ με τη γυναίκα Ράχνη. Μου άρεσε αυτό. Εσύ τουλάχιστον με πιστεύεις. Θέλω να σε πιστέψω, Τόνιο. Αλλά αυτά που είπε η Αλεξάνδρα έχουν μια λογική. Είναι δική σου υποχρέωση τώρα να αποδείξω αντίθετο. Θα σου το αποδείξω με ποιο τρόπο θέλεις. Θα σου αφήσω ένα περιθώριο να βρεις εσύ τον τρόπο. Ένα πράγμα δεν μπορώ να αγνοήσω όμως. Αυτό που είπε η γυναίκα μου. Ότι ο γιος σου πρέπει να τιμωρηθεί. Παραδειγματικά. We return with the light of the evening. Πώς είσαι, ρε? Όλα έχουν πάει στραβά, ρε φίλε. Έχουν πέσει όλοι να με φάνε. Τι έγινε πάλι? Δεν ξέρω. Η Σάντρα δεν θέλει ούτε να με ξέρει. Ο πατέρας μου έσκασε άλλον άρρωνα από την Κύπρο. Τι έχουνε πάθει, ρε φίλε, πια? Και ο πατέρας της Σάντρας σαν τρελός έκανοντας σε δελές και του έχει σκοτώσει τη μάνα. Τόσο πολύ τον ενόχλησε που ήσουν μαζί της. Σιγά πια, δηλαδή. Ιουλία. Είναι μερικά πράγματα που δεν ξέρεις. Ντρέπομαι, ειλικρινά, Νάστα. Καταρχήν, μετά από το πάρτι δεν θυμάμαι τίποτα. Καλά, τόσο πολύ ήπια. Όχι, δεν ήπια τόσο. Τι είναι? Το θέμα είναι ότι... Πες μου, λέει, μην αγώνεσαι. Πες μου, ό,τι και να είναι θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Ξεκόλα και πες μου. Τι έγινε? Ξύπνησα αγκαλιά με τη Σάντρα που πρέπει. Και είμαστε και κάπως περίεργα. Άγγελε, καταλαβαίνεις τι μου λες αυτή τη στιγμή? Τι μου λες, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνεις? Φίλε, ειλικρινά, δεν θυμάμαι αν έκανα κάτι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Σε χαπακώσανε, δεν στο δω. Το λένε οι εξετάσεις. Διάβασε. Εγώ δεν το πιστεύω. Ναι. Έχω διαβάσει γι' αυτό στο ίντερνετ, αλλά... Και προφανώς το ίδιο χάπι που ρίξανε σε σένα, ρίξανε και στη Σάντρα. Γι' αυτό ήταν έτσι ο πατέρας της, την Τζίτα. Κατάλαβες? Κάποιος μας την έχει στημένη. Ποιος? Θυμάμαι βέβαια μία γκόμενα η οποία μου την έπεφτε όλο το βράδυ στο πάρτι και συνεχώς μας κερνούσε σπινάκια. Σε αυτή πάει το μυαλό σου, δηλαδή? Ήταν πολύ περίεργη. Δεν πρέπει να τη δεις, και εγώ ήταν τόσο πολύ να πιούμε τα σπινάκια της. Σίγουρα όμως κάποιος πρέπει να είναι από πίσω όλο αυτό. Κάποιος που θέλει το κακό μου. Φίλε, όλο αυτό μου φαίνεται σαν ένα πολύ καλωστημένο σκηνικό, αλλά να σου πω κάτι. Θα βρούμε ποιος είναι ένοχος. Αν χρειαστεί, θα κινήσουμε γη και ουρανό, αλλά θα το βρούμε μαζί, ρε φίλε. Ποιος και να θα τον ζακίσουμε. Θα τον ζακίσουμε. Μωρό μου, μην τα βάζεις με τον εαυτό σου. Εσύ δεν έχεις καμία ευθύνη. Αυτό που σου ρίξαν στο ποτό σε έκανε να χάσεις τον έλεγχο. Ναι, όμως η Στέλλα άλλα νομίζει. Και με το δίκαιο της. Σε αυτή την υπόθεση εσύ είσαι το θύμα.
Και αυτό η Στέλλα πρέπει να το καταλάβει. Δεν το βλέπω. Είναι λογικό να είναι θυμωμένη τώρα, αλλά αργά ή γρήγορα θα συνειδητοποιήσει τι έγινε και θα τα ξαναβρείτε. Εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να πάω σε αυτό το πάρτι. Ρεζίλια έχω γίνει. Δεν μπορώ να δω κανέναν. Δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Θα περάσει ο καιρός και όλα θα ξεχαστούν. Ναι, αλλά μέχρι τότε πώς θα βγω έξω. Άκουμε που σου λέω. Σημασία έχει ότι είσαι καλά. Και μόνο στην ιδέα ότι μπορεί να πάθαινες κάτι. Συγγνώμη. Κάποιος άλλος πρέπει να τιμωρηθεί. Και εσύ θα πρέπει να τον συγχωρέσεις. Μην το ξεχάσεις ποτέ αυτό. Ναι, γεια σας, Λάνης είμαι. Επειδή πεινάω σαν λύκος και αυτά που δίνουν στο αεροπλάνο είναι για πέταμα. Καλά ακούγεται. Ναι. Και το κρασί που πίνω. Σας ευχαριστώ. Γεια σου, Δάφνη. Τελικά, θα με βοηθήσεις στην εκστρατεία. Φυσικά, αφού σου τα εξήγησα, ρε μαμά. Αύριο θα πάμε να δούμε το εκλογικό κέντρο και από τη Δευτέρα ξεκινάμε κανονικά. Θα είμαι πνιγμένη. Μαμά, δεν σε ακούω καθόλου. Καλύτερα να μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Έλα, γεια. Αμάν, ρε αγάπη μου, αμάν. Είμαστε τόσες μέρες εδώ και εσύ συνέχεια ασχολείσαι με το τάμπλετ. Κοίτα εδώ. Τι. Πώς σου φαίνεται. Δεν καταλαβαίνω. Ο Λινάρδο, ενδιαφερόταν να βρω πληροφορίες για τον Φιλίππου και τώρα ο Φιλίππου ξαφνικά είναι νεκρός σε κάποιο ατύχημα. Εκεί. Τι εκεί. Ο άνθρωπος είναι νεκρός, σου λέω. Και αυτός μου είπε να συνεχίσω την έρευνα. Εντάξει, πού να το ήξερα ότι θα γκρεμοτσακιζόταν. Κοίταξε, το αστυνομικό σου δαιμόνιο είναι καταπληκτικό. Κοίταξε, αυτό όμως δεν νομίζω να είναι μια απλή σύμπτωση. Ναι, καλά. Ενώ το δικό σου δαιμόνιο βλέπει παντού συνωμοσίες. Και κοίταξε. Άμα είναι να έχει τέτοια διαστροφή δημοσιογραφία, να μου το πεις, θα παρατήσω από τώρα. Άκουσα. Τηλεφώνησες στη μάνα σου. Ναι, με πήρε να δει τι κάνω, τι γίνεται με τη δουλειά. Την ξέρεις. Κοίτα, όμως από τη Δευτέρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Ωραία, δεν έχω πρόβλημα, αντέχω. Έχω φορτίσει μπαταρίες εδώ. Θα τελειώσουμε κάποιες δουλειές που έχουμε να κάνουμε εδώ στην εκκλησία. Ναι. Και μετά αμέσως πάμε. Πού? Πάφο. Πάφο, ωραία. Θα με ζητήσεις και επίσημα. Ωραία, αλλά θέλω να το κάνεις έτσι λίγο πιο παραδοσιακά. Να γονατίσεις, να μου φέρεις λουλούδια. Τι λες, πάμε στο εστιατόριο να φάμε κάτι έτσι ρομαντικά με τα κεράκια. Ναι, να πάμε. Σαμπάνια θα πάρουμε. Θα πάρουμε. Αποχαιρέτε το τοπίο. Ναι. Και ξεκινάμε την καινούργια μας. Επιτέλους η μικρή κοιμήθηκε. Να σου κάνω κάτι να φας. Όχι, ευχαριστώ, δεν πεινάω. Κι εγώ. Τίποτα δεν πάει κάτω. Άρη. Νομίζω ότι όλο αυτό που έγινε ήταν μια προειδοποίηση.
Σαν ένα καμπανάκι να χτύπησε. Σαλάτα τα έχουμε κάνει. Αυτά τα καμπανάκια που λες τα ακούω εγώ εδώ και πολύ καιρό, από το μνημόσυνο ακόμη. Ήξερα και ξέρω ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αλλά τα γεγονότα μας προλαβαίνουν. Ναι, αλλά πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Και να τις κρατήσουμε. Έχεις δίκιο. Αυτό πρέπει να γίνει. Με αυτόν που παρέσυρε τη Σάντρα, τι θα γίνει? Θα αφήσεις τον Πέτρο να το χειρίζεται? Δεν ξέρω, δεν έχω προλάβει να σκεφτώ τίποτα. Το μυαλό μου πάει να σπάσει. Από τη μία τον υποπτεύεσαι και από την άλλη... Μίλησα με την Αλεξάνδρα. Αύριο θα πάρουμε την έκθεση του νοσοκομείου και θα υποβάλουμε μήνυση. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Η Σάντρα μπορεί να έχει μια τραυματική εμπειρία από όλο αυτό. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο? Δεν ξέρω, κι εγώ αυτό σκεφτόμαι. Γι' αυτό είμαι επιστρατευτικός. Θα πρέπει να το συζητήσουμε μαζί της. Ναι, αλλά κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Μακάρι να υπήρχε άλλος τρόπος να πληρώσει αυτό το κάθαρμα. Τι έγινε? Δεν έχω όρεξη για καυγάδες, μαμά. Έλα. Ας την άμπλη. Ήπιες. Πλάκα μου κάνεις. Δεν ξέρεις πόσο χάρηκα που τηλεφώνησες. Μόνο ένα πρόβλημα υπάρχει. Τι? Αν έχεις δουλειά να... Είπαμε για σένα, έχω πάντα χρόνο. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπορέσω να σε περιποιηθώ καταλήλως. Έχω δώσει άδεια στην τέλεια για το Σαββατοκύριακο και καταλαβαίνεις. Θα φροντίσω όμως να φανώ καλός οικοδεσπότης. Δεν πειράζει. Δεν ήρθα για επίσκεψη. Απλώς είχα μια έντονη ανησυχία και δεν μπορούσα να περιμένω. Πρέπει να σου μιλήσω. Καλά. Χαλάρωσε όμως λίγο πρώτα, γιατί πολύ συντζήτα σε βλέπω. Θα πιεις κάτι? Έχω ήδη πιει. Οπότε ας συνεχίσουμε. Άλλωστε με συμφέρει να είσαι ζαλισμένη. Μπορεί επιτέλους να ενδώσεις. Ναι, ήρθα να μιλήσουμε σοβαρά. Σε ακούω. Ο Γιώργος. Μέχρι προχθές ήταν η χάλια, έπινε συνέχεια. Με είχε πείσει πως πάει για φούντο. Κοντά είναι. Θα φροντίσω όμως να πέσει όσο πιο μαλακά γίνεται. Εδώ είναι το θέμα. Από τη μέρα που μας γνώρισε στον πατέρα του Έκτορα, έχει αλλάξει τελείως. Έγινε άλλος άνθρωπος. Είναι σαν να βρήκε το μαγικό λιχνάρι. Μάλιστα. Κατάλαβα. Τον έμπλεξε στα δίχτυα του Ασλάνης. Ποιος ξέρει τι του έταξε και με τι ανταλλάγματα. Κάτι τελευταίο που θα έχει ο Γιώργος για να μην καταλήξει στη φυλακή, θα το άρπαξε ο Ασλάνης. Και αν υπάρχει όντως η ελπίδα να σωθεί η εταιρεία? Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό δεν παίζει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ο Γιώργος είναι τελειωμένη ιστορία. Χριστέ μου, τι θα κάνουμε? Καταστρεφόμαστε. Ο Γιώργος τα ήθελε και τα πάθε. Αλλά δεν θα επιτρέψω να πάρει και εσένα μαζί του στην καταστροφή. Ούτε τα παιδιά. Ξέρεις πόσα δυναμία σου έχω. Νόντα, δεν θέλω να καταλήξουμε ζητιάνοι. Δεν θα τα αφήσω, μωρό μου.
Μισό λεπτό έρχομαι. Λοιπόν, μία-δύο ώρες θα λείψω, δεν θα καθυστερήσω και αν είμαι μαγειρεύω κάτι να φάω, δεν προλάβω, παίρνω κάτι να παίξω, εντάξει. Τι πας να κάνεις εκεί. Δεν υπάρχει λόγος, είναι άδικος σκόπος. Αυτή τη δουλειά δεν συνεχίζεις. Έτσι λες, ε. Ρε παιδί μου, δεν τα είπαμε. Δεν τα είπαμε. Πρέπει να φύγεις από την Κύπρο, το γρηγορότερο. Εγώ χωρίς εσένα δεν κάνω βήμα και το ξέρεις. Λοιπόν, περιμένει το ταξί. Θα τα πούμε όταν επιστρέψω. Αλλά καθαρά λόγια, έτσι. Όχι άλλα μυστήρια. Πες μου κάτι αποκλειστικό, ρε Άντωνη. Έχω σου κάτι καλύτερο. Θα πάρεις αποκλειστική συνέντευξη από τον κύριο Ασλάνη. Είσαι αστέρι. Ναι. Απλώς θέλω και από σένα μια χάρη. Τι. Θα σου πω. Γεια σου, παιδιά. Κύριε Ασλάνη, θα μας κάνετε κάποια δηλώση. Όχι, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο είναι τα επίσημα εγγένεια. Σήμερα είναι μια απλή αναγνωριστική επίσκεψη. Ήθελα να ξέρω πού το μυριστήκατε. Δεν σας ξεφεύγει τίποτα, ε. Καλημέρα, συναγωνιστές. Από αύριο αυτός ο χώρος γίνεται το ορμητήριο για τη μεγάλη νίκη. Χαίρομαι τελικά που θα παραμένετε εδώ μαζί μας στον αγώνα. Η παρουσία σας, να το ξέρετε, ότι είναι καθοριστική και σημαντική. Νόντα, να σου πω λίγο. Σχετικά με χθες είχα πιει πάρα πολύ και... Αυτά θα τα πούμε το μεσημέρι, στο φαγητό. Λέχτρα, Νόντα, να σου συστήσω μια πολύ καλή φιλή. Ο κύριος Νόντας Λινάρδου, Λέχτρα Γεωργίου. Χαίρομαι πολύ. Από ό,τι κατάλαβα, η Σάντρα είναι αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν θέλει να μπλέξει με δικαστήρια. Το ίδιο και εμείς, δηλαδή. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πέσει στο στόμα όλων αυτών των δικηγόρων. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να πληρώσουν αυτά τα καθάρματα. Η Σάντρα δεν το συζητά καν. Είναι κάθετη. Θα σας τα πει και η ίδια. Συμφωνώ, μωρό μου. Έλα εδώ. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν σου φτάνουν αυτά που πέρασες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναμπεί σε αυτή την ταλαιπωρία. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ τώρα είναι να ξεπεράσεις το σοκ και να αφήσεις αυτή την κακιά στιγμή στην άκρη. Εντάξει, μωρό μου. Γίνεται. Και βέβαια γίνεται, καρδιά μου. Μόνο που χρειάζεται λίγος χρόνος. Είναι λίγο νωρίς ακόμα. Όλα θα ξαναγίνουν όπως πριν, στο υπόσχομαι. Θέλω να μου κάνετε μια χάρη. Ό,τι θες, μωρό μου. Τι θέλεις, κορίτσι μου. Πάρτε με μαζί σας στο ναύπλιο. Θέλω να το ξαναβρω με τη Στέλλα. Συγγνώμη. Ναι. Άρη, ο Στάθης είμαι. Κύριε Γεωργίου. Τα πράγματα πήραν πολύ άσχημη τροπή. Έχω καταλάβει ότι είμαι καταδικασμένος. Η υγεία σας. Όχι, οι αμαρτίες μου. Το παρελθόν μου. Θα με σκοτώσουν, Άρη. Είμαι σίγουρος. Γιατί το λέτε αυτό, τι έγινε. Ένα θέλω από σένα. Είσαι ο μόνος που άμα το υποσχεθείς θα το κάνεις. Θέλω να προστατέψεις την Ηλέκτρα. Πήρατε τη σωστή απόφαση, αλλά συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε η μητέρα σου. Με ποιο από όλα. Ότι οι ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν. Γνωριζόμαστε από κάπου, γιατί το πρόσωπό σας μου θυμίζει κάτι πολύ έντονο. Μάλλον κάνετε κάποιο λάθος. Τι είπες τώρα, ρε. Αμάν, μπερδεμά. Από όλα τα πιπίνια σε εκείνο το χάος, την ξαδέρφη της γκόμενάς του βρήκατε να του ρίξετε. Γιατί την άφησες. Έπρεπε να τις μιλήσω, να τις δώσω να καταλάβω.
περνά την απειλή.